Ναι. Βγαίνει ο άλλος αδερφός, λέει 50.000. Κάτσε, παιδί μου. Εν τω μεταξύ έχουν βγει στοιχεία. Τι τσιγκούνιδες είναι. Να σκεφτείτε, λέει, ότι όταν θέλανε να πάρουν ένα τηλέφωνο στην Αθήνα, δεν πηγαίναν, δεν το πέραναν από το σπίτι τους. Πηγαίναν σε δημόσια υπηρεσία. Και λέγανε, μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο. Άκου να δεις. Πηγαίνανε, λέει, σε δεξιώσεις και κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Παίρνει τα καναπεδάκια η Μάγια. Η Μάγια πάει και παίρνει τα καναπεδάκια. Τα βάζει τσέπη για το σπίτι. Είναι σε δίαιτα. Είναι σε δίαιτα. Τι, μα πού είσαι λαμπάδα, παιδί. Ευχαριστώ, Γιώργο. Πάντα με τα καλά σου λόγια. Τι κάνανε, ορβάσανε τα καναπεδάκια. Το έχω κάνει αυτό. Έχω πάει μια φορά σε μια δεξίωση και έχει κάτι καναπεδάκια, γιατί αυτά που είναι πάνω την αληθή και τέτοια. Ήταν σαν τυροπιτάκια, α πούμε. Και ήταν καταπληκτικά. Και λε τι να κάνω, και ήθελα να τα δοκιμάσει η γυναίκα μου. Όπω είμαι λοιπόν με την κουστούμια και τα λοιπά. Τρία, τέσσερα τα έβαλα. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι εκτιμώ. Φεύγει η λαδούρα μετά. Σκέφτηκε να τα πα στη σύζυγό σου. Ποιο το κάνει αυτό. Πολύ λίγοι άντρε. Άμα σου πω τη συνέχεια θα δει ότι θα με βρει. Στο ταξί μέσα τα έφαγα. Και τα μισά είχα να ράψει. Γιατί λάδωνε την τσέπη. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Παρακάτω, Λάρη.